ζωντανά με τον κύριο Μπούτα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Μπούτα. Καλησπέρα, κύριε Μπούτα. Δεν είναι τέλειο πόνο σήμερα να πηγαίνουν ήδη. Θέλετε, ναι, αλλά έμεινε η ατάκα σας. Επιτρέψτε μου, κύριε Μπούτα. Ναι. Με ακούτε? Η ναι, ατάκα ακούω. Σας έμεινε και στο διαδίκτυο και στα τηλεοπτικά ότι πρέπει να τα πάρετε πίσω. Ωραία. Ακούω την εξήγησή σας συνολικότερα, κύριε Μπούτα. Ναι, τα μέτρα αυτά είναι ο νόμος αυτός, είναι ο νόμος Καρμανιόλα. Δεν είναι ότι κόβει συντάξεις. Αυξάνει και την εισφορά ιδιαίτερα στους αγρότες, ό,τι προέβλεπε από την αρχή, από το 21 και μετά 27% από το χρόνο, 16% επί του καθαρό. Ναι. Άμα το συνδυάσεις και με το φορολογικό, στα 8 στα 10 ευρώ αυγάλεις στα πέντε. Κύριε Μπούτα, αυτό που παλεύουμε σαν να τα μέρες στους δρόμους. Κύριε Μπούτα, βλέπω όμως ότι δεν έχετε κερδίσει κάτι, ότι εξακολουθεί η κυβέρνηση να μην σας λαμβάνει υπόψη και τους αγρότες όπως και πολλές άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Σας προβληματίζει αυτό και τι θα κάνετε? Κύριε Μπούτσι, είναι 222 που ψήφισαν. Σωστά. Ας κάνω πως μάλλον το μνημόνιο. Δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, έχει την Νέα Δημοκρατία, έχει το Παθό, έχει το Πουτάν, έχει και το Σανέλ, έχει την... Όλο το σύστημα υπέρυνε. Και άμα έβλεπες και άκουγες χτες καλά τη συζήτηση στη Βουλή, θα έβλεπες ότι και τα ελεγχόμενα της κατοικουδίας, της οργανώσεις και τα λοιπά... Την είδα όλη την ομιλία. Γι' αυτό σας ρωτώ. Άρα... Ναι. Εξωπαλών ονείχων συμπεριφέρθηκαν όλοι. Και οι μηχανικοί, και οι γιατροί, και η ηγεσία, και δεν συμμαζεύεται. Ο λαός, άμα δεν πάρει την υπόλοιπη στα χέρια του και δεν βγει στους δρόμους με τα σαρακτάρια, πυργία και γενικότερα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι έχετε προγραμματίσει την ημέρα της ψηφοφορίας στη Βουλή, γιατί έχει κατατεθεί το φορολογικό ασφαλιστικό, ναι, κύριε Μπούτα? Νομίζω ότι θα συζητηθεί στις 10 του μήνα, οπότε αν προκυφθεί στις 10, στις 10 την πρώτη μέρα στις πόλεις επαρχιακές και τη δεύτερη μέρα στην Αθήνα όλη. Κύριε Μπούτα, θέλω να, επειδή μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας, τι μπορεί να προλάβει όχι μόνο ο αγροτικός κόσμος αυτή την κινητοποίηση όταν θα είναι η ψήφιση, η 48ωρη απεργία, συνολικότερα μπορούμε ως κοινωνία να σώσουμε και να μην φορτωθούμε στην πλάτη όλα αυτά που ακούμε με τα τελευταία μέτρα? Άμα θέλουμε μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα. Και βασικά πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και το εφαρμόζει. Αν είναι η σημερινή, θα έρθουν οι Εβραίοι. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ανατραπεί η πολιτική αυτή. Και αυτό που θα γίνει μόνο με λαϊκή συμμαχία. Αν τα κοινωνικά στρώματα, τα λαϊκά στρώματα, σε κοινή συμμαχία αγωνιστούν, παλέψουν και ο αγώνας δεν είναι μία και έξω, θα είναι μακροχρόνιος αγώνας. Μάλιστα. Πάντως σε κάθε περίπτωση διπλή ανάσταση δεν βλέπετε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από κάποιο διάστημα, κύριε Μπούτα? Διπλός θάνατος είναι αυτός. Ναι. Θάνατος διπλός είναι, δεν είναι ανάσταση. Ξανά θάνατος είναι. Γολγοθά συνέχεια, με σταύρωση μόνο? Εννοείται. Μάλιστα. Κύριε Μπούτα... Γιατί πώς αλλιώς θα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αφού τα ζει στο πίσω του, με τη φορολογία, με το ασφαλιστικό, με την ακρίβεια. Άρα εσείς και... λέτε ότι πρέπει στην κινητοποίηση εγώ αυτή... Εγώ λέω ότι όλοι στον δρόμο να σηκωθούν από τον καναπέ. Άμα δεν σηκωθούν από τον καναπέ, ο Γολγοθάς θα είναι μακρύς. Κύριε Μπούτα, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά. Καλές γιορτές για τις ημέρες που διανύουμε και θα διανύσουμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε γιατί...